Γεια χαρά. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα παιχνίδι που μου ήρθε από την Ιαπωνία και είναι και η πρώτη φορά που παίρνω κάποιο πακέτο από αυτή τη χώρα και μου έκανε εντύπωση αρκετά. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό είναι όπως βλέπετε το Biohazard HD Chronicles Selection. Να το δούμε και καλύτερα. Πρόκειται για τη μεταφορά στο PlayStation 3 και σε High Definition των παιχνιδιών από το Wii που ήταν και κάποτε αποκλειστικά και ήταν και λόγος για να πάρεις το Wii γιατί ήταν και φοβερά παιχνίδια, το Resident Evil The Umbrella Chronicles και το Resident Evil The Dark Side Chronicles. Πρόκειται για shooter πρώτου προσώπου, αλλά όπου δεν κινείς εσύ το χαρακτήρα, είναι rail shooter, δηλαδή κινείσαι πάνω σε ράγες ουσιαστικά. Εσύ ασχολείσαι μόνο με τη στόχευση. Έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι φοβερά παιχνίδια και τα δύο. Είναι σε στυλ The House of the Dead, αλλά απείρως πιο ποιοτικά. Και πιο δύσκολα αν θέλετε. Για όσους δεν τα έχουν παίξει, τα συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους είναι και φαν της σειράς, εννοείται. Το πρώτο Umbrella Chronicles μας ξαναπάει στα γεγονότα του Resident Evil 0 και του Resident Evil 1 και το sequel μας πηγαίνει πίσω στο Resident Evil 2 και στο Code Veronica με πρωταγωνιστές τον Leon, την Claire και σε έναν βαθμό και τον Steve και τον Krauser. Και στο πρώτο οι πρωταγωνιστές είναι ο Chris, η Ρεμπέκα και μπορεί να παίξει και ως Wesker από ό,τι θυμάμαι. Το Biohazard Chronicles HD Selection είναι το δίδυμο αδερφάκι ας πούμε αυτού του παιχνιδιού, του Biohazard Revival Selection, όπου είναι η HD μεταφορά του Code Veronica και του Resident Evil 4. Τα βάλουμε και δίπλα δίπλα να τα καμαρώσουμε. Ο λόγος που τα πήρα βέβαια από την Ιαπωνία, πέρα από το να κάνω φιγούρα ότι έχω και τα Biohazard, είναι βέβαια κυρίως ότι δεν κυκλοφόρησαν σε δισκάκι στην Ευρώπη, όπως πάντα είμαστε οι ρηγμένοι της ιστορίας, αυτά υπάρχουν μόνο σε ψηφιακή μορφή. Και επειδή δεν είμαι και πολύ φαν αυτής της υπηρεσίας, τα πήρα από την Ιαπωνία για να τα έχω για τη συλλογή μου. Τώρα αυτό που μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση είναι ο φάκελος από την Ιαπωνία που έτσι παρατήρησα ότι για πρώτη φορά είναι αρκετά λεπτομερής ως προς τα περιεχόμενα, γιατί συνήθως για λόγους διακριτικότητας οι χεμήθειες δεν λένε τι περιέχει μέσα το πακέτο. Εδώ ίσως και για λόγους πλέον τρομοκρατίας, δεν ξέρω, αναγκάζονται να δηλώνουν και τι περιέχει το πακέτο. Θα δούμε εδώ. Πέρασε από τελωνείο και ανήκει, λέει, στην κατηγορία δώρο. Είναι game disc. Λέει το βάρος του, την αξία του. Συνολικό βάρος, συνολική αξία, ημερομηνία και υπογραφή του αποστολέα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα Resident Evil. Όπως τα έλεγε και ο φίλος μου Πάνος, ο Ρετρόπολης. Καλά όλα αυτά που μας έδειξες ρε Κώστα, αλλά κάνα παιχνίδι Resident Evil δεν πήρες όμως. Οπότε νομίζω ταιριάζει εδώ. Εντάξει, ένα παιχνίδι πήρα. Τα άλλα τα έχω εδώ για μπούγιο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια χαρά.